με τέτοιο τίτλο, τέτοια περίοδο, όλα είναι επιτρεπτά. Εντάξει, άρα αν μερικές διαλέξεις είναι λίγο φευγάτες, δεν έχετε δει τίποτα ακόμα. Εντάξει, άρα είστε όλοι έτοιμοι. Δεν νιώθετε τζάμπα σήμερα, θα είναι number one, βλέπω εδώ. Άρα, για να καταλάβετε πώς αρχίζει η μέρα, η σημερινή, έτσι να σας βάλω λίγο μέσα στο mood, πρέπει να αρχίσει 6 και 4, γιατί έχουμε ραντεβού 8. Για θέματα ανάπτυξης. Άρα, αρχίζει έτσι η μέρα. Θα κάνω, όμως, θα μιλήσω για κάτι άλλο μετά. Μετά ήμασταν στην πλατεία Μητροπόλεως, γιατί περιμέναμε ένα άλλο πράγμα, το οποίο θα το δείτε 15 Αυγούστου. Θα είναι αυτά, ξέρετε, τα ζωντανά που θα το δείτε, θα πείτε πού είναι ο δάσκαλος, ήρθε, εγώ θα είμαι αλλού, αυτό θα παίζει και θα αφορά τον ελληνισμό του Πόντου. 15 Αυγούστου, Παναγία σου Μελά κτλ. Άρα ήμασταν στο ενδιάμεσο, ήμασταν σε ένα καφέ στην πλατεία και έρχεται ένας άνθρωπος, άτομο δεν ήταν σίγουρα, και να με χαιρετήσει και μου λέει «Χαίρομαι για αυτά που κάνετε, είμαι κι εγώ ο άλλος άλλος». Αυτή ήταν η εισαγωγή. Καταλαβαίνετε, ας πούμε, πώς πάει σε τέτοιες εισαγωγές. Τι προσπαθώ να σας πω, ότι τη μέρα που θα κάνουμε μια διάλεξη, ο άλλος κόσμος, έρχεται κάποιος που δεν ξέρεις και σου λέει ότι είναι ο άλλος άλλος, άρα καταλαβαίνεις ότι μάλλον αυτός ο άλλος κόσμος δεν είναι κενός και υπάρχουν και άλλοι. Θα αρχίσω τώρα λίγο πιο κλασικά, επανέρχομαι προηγουμένως. Έχουμε μιλήσει πολύ συχνά για το θέμα του Ευρωάζια Interconnector, και επειδή και αυτό ανήκει σε έναν άλλον κόσμο, στον οποίο προετοιμαζόμαστε μερικοί, άλλοι αναρωτιούνται, θα δούμε πώς θα προχωρήσει πάνω πιο δυναμικά όπως πάει, γιατί είναι κάτι που θα αλλάξει τα δεδομένα της Ελλάδος. Άρα θα μου πείτε γιατί δεν προχώρησε τόσο καιρό, νομίζω ότι ξέρετε γιατί υπήρχαν καθυστερήσεις, τώρα θα το δούμε κάπως διαφορετικά. Θέλω απλώς να υπενθυμίσω μερικά δεδομένα για το Ευρωάζιο Interconnector, που μπορεί να μην τα ξέρουν και οι πιο νέοι. Μιλάμε για ένα ηλεκτρικό καλώδιο που θα συνδέσει το Ισραήλ με την Κύπρο, την Κύπρο με την Κρήτη, την Κρήτη με την Αττική. Θα μεταφέρει 2 γιγαβάτ όσο αφορά την ενέργειά του, είναι τεράστιο. Να καταλάβετε, η Κύπρος μόνη της είναι 1,4. Δίνω τους αριθμούς για αυτούς που μετακινήθηκαν και πήγαν εδώ. Και πρέπει να φανταστείτε ότι θα μας αναγκάσει να κάνουμε μια αναβάθμιση του καλωδίου που μας ενώνει με την Ιταλία, το καλώδιο Γκρίτα, που είναι 0,5 γιγαβάτ. Άρα είναι καλό να το έχετε αυτό στο μυαλό σας, γιατί τι θα αλλάξει. Θα αλλάξει πρώτα απ' όλα την εξάρτηση που έχει η Κρήτη για τα δικά μας δεδομένα, την εξάρτηση την ενεργειακή που έχει και η Κύπρος. Θα συνδέσει αυτές τις χώρες με έναν πολύ δυναμικό τρόπο. Το καλώδιο είναι διπλής κατεύθυνσης, έχει και οπτική ίνα. Γραμμικό βάρος 20 κιλά. Θα γίνει η πόντισή του 1 μέτρο κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας, με καράβι ιταλικό. Η ΣΕΖΗ έχει κάνει όλη την μελέτη. Ξέρουμε από πού θα περάσει. Και είναι πράγματα που θα ζήσουμε, ανεξαρτήτως αν μερικοί από εμάς δεν το πιστεύουν, τουλάχιστον άλλοι φορείς δεν το πιστεύουν, και θα δούμε μια αλλαγή. Θα δείτε αυτή την αλλαγή ακόμα και σε πρακτικό επίπεδο, γιατί όπως ξέρετε, από τη στιγμή που η Κρήτη είναι εξαρτημένη, εσείς όταν πληρώνετε το χαράτσι, πληρώνετε και για την Κρήτη. Εντάξει. Γιατί ουσιαστικά ο φορέας ξοδεύει περισσότερα λεφτά από αυτά που παίρνει, αλλά δεν μπορεί να αδικήσει την Κρήτη λέγοντας ότι δεν θα σας στείλω εγώ ρεύμα. Άρα αυτό κάνει μια ανακατανομή σε όλη την Ελλάδα. Κατά συνέπεια, άμα με ρωτήσετε μετά ποιο είναι το πρακτικό αποτέλεσμα, θα το δείτε ακόμα και σε αυτά που πληρώνετε. Και αυτό είναι το αστείο της υπόθεσης. Δηλαδή, ενώ θα αφορά μόνο την Κρήτη, θα ακουμπήσει όλους τους Έλληνες. Το καλώδιο μπορεί να κάνει μια απόσβεση σε 5 χρόνια, θα λειτουργήσει για 50 χρόνια.
είναι υψηλής τεχνολογίας. Όταν άρχισε όλη η διαδικασία το 2012, ήμασταν στα 60 κιλά το γραμμικό μέτρο. Και φανταστείτε ότι, για όσους κατέχουν λίγο τα μαθηματικά, ακόμα και με 20 κιλά, όταν το καράβι πρέπει να τραβάει το καλώδιο 2.000 μέτρα για να το βάλει από κάτω, πρέπει να κάνει 2.000 επί 20. Άρα, έτσι όπως είναι στριμμένο πάνω στο καράβι, θα ξετυλιχτεί με έναν ειδικό τρόπο για να μπορεί να λειτουργήσει όπως θέλουμε εμείς. Γιατί έχει σημασία να τα λέμε εδώ? Γιατί πρέπει να καταλάβετε ότι είναι τεράστιο θέμα για την Ελλάδα. Θα είναι ένα από τα εργαλεία ανάκαμψης. Το περιμένουμε εδώ και καιρό. Επειδή θα είναι διπλής κατεύθυνσης, στρατηγικά δείχνει και έναν τρόπο να είμαστε πιο ανθεκτικοί. Γιατί άμα μία από τις τρεις χώρες έχει ένα πρόβλημα, τότε οι άλλες δύο μπορούν να την τροφοδοτήσουν. Και σας υπενθυμίσω, για όσους νομίζουν ότι είναι εντελώς θεωρητικό, ότι είχαμε μια έκρηξη στο Μαρί στην Κύπρο και αναγκαστήκαμε τότε να φέρουμε επιγόντως γεννήτριες, να αγοράσουμε ρεύμα από τα κατεχόμενα κτλ. Αυτό τώρα δεν θα είναι πια μια επιλογή, θα λειτουργούμε διαφορετικά και όπως καταλαβαίνετε σε όλη αυτή τη διαδικασία βάζουμε και με τους Ιταλούς 4 χώρες μαζί. Και όσο αφορά τώρα το ευρωπαϊκό πλαίσιο, να θυμάστε ότι το καλώδιο είναι έργο κοινού ενδιαφέροντος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει την κατάταξη 1 στα καλώδια. Μπορεί να το δείτε ζωντανά, γιατί τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει έναν χάρτη ο οποίος λειτουργεί αναδραστικά και μας επιτρέπει να δούμε σε ποια φάση είμαστε για κάθε project. Το καλώδιο είναι διασυνοριακό, που σημαίνει ότι είναι πραγματικά στο πλαίσιο το ευρωπαϊκό και η Ευρώπη μπορεί να το χρηματοδοτήσει εν μέρη, ενώ αν ήταν ας πούμε μόνο ελληνικό, δηλαδή μια διασύνδεση από Ελλάδα στην Ελλάδα, όπου και να είναι, τότε είναι μόνο εθνικό και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπαίνει μέσα. Χρησιμοποιεί το διασυνοριακό ουσιαστικά για να ελέγχει το ένα κράτος το άλλο και να είναι σίγουρο ότι τα χρήματα που θα βάλει θα πάνε πραγματικά εκεί που πρέπει και όχι σε κάτι άλλο. Αυτό ήθελα να σας πω για το καλώδιο, διότι θα το συζητήσουμε πιο έντονα και τις επόμενες μέρες και τις επόμενες εβδομάδες για να ξεπεράσουμε μερικά εμπόδια, έτσι ώστε να το χαρείτε σε πρακτικό επίπεδο, γιατί οι πιο παλιοί μαθητές ξέρουν ότι ασχολούμαστε εδώ και χρόνια με αυτό το θέμα, αλλά είναι πάντοτε καλό, ακόμα και όταν πιστεύετε, να υπάρχει υλοποίηση. Αλλά θα το δούμε αυτό με έναν διαφορετικό τρόπο. Αυτό ήθελα να σας πω για το EuroAsia Interconnect. Αν έχετε καμία ερώτηση πάνω σε αυτό, μου την κάνετε τώρα. Ναι, ο Βασίλη.